Λοιπόν, κύριε Λογοθέτη, βρισκόμαστε στο κτίριο Ναυπακτία, όπου το Οικομουσείο πραγματοποιεί μία έκθεση. Θέλουμε να μας πείτε λίγα λόγια για το Οικομουσείο, τι είναι αυτό το Οικομουσείο και τι βλέπουμε σε αυτή εδώ την έκθεση. Λοιπόν, το Οικομουσείο δημιουργήθηκε μέσω ενός προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Το Οικομουσείο είναι ένας φορέας όπου συμμετέχουν 23 φορείς της Πάτρας και προβάλλει τη φύση, το περιβάλλον, το τοπίο, τα τοπικά προϊόντα, τους καρπούς της γης, την ιστορία, την παράδοση και τον πολιτισμό μας. Εξέχουσα θέση βέβαια έχει και το Παναχαϊκό Όρος, το οποίο είναι ζωοδότης για την περιοχή της Πάτρας από την αρχαιότητα. Μέχρι σήμερα ανελειπώς. Το ένα μέρος έκθεσης που αφορά το Παναχαϊκό Όρος είναι προσωπική μου δουλειά, είναι βέβαια από εμένα που είμαι επαγγελματίας φωτογράφος. Οι υπόλοιπες φωτογραφίες έχουν δοθεί από τους φορείς που συμμετέχουν. Οι φορείς που συμμετέχουν είναι επιχειρήσεις τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, είναι η εκκλησία μας, είναι το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, είναι η γέφυρα. Το μουσείο είναι ένα κέντρο πληροφόρησης. Έχει να κάνει με την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Εκατοντάδες παιδιά της περιαστικής περιοχής των Πατρών το επισκέπτονται και λαμβάνουν πληροφορίες. Πληροφορίες, όπως σας είπα, για την ιστορία, τον πολιτισμό, την παράδοση, το περιβάλλον, τα τοπικά προϊόντα. Πού μπορεί κάποιος να σας βρει στην Πάτρα? Το Οικομουσείο είναι στην αγκαλιά του Παναχαϊκού Όρους, στο δημοτικό διαμέρισμα της Ελεκίστρας Πατρών, ένα μικρό χωριουδάκι. Και βέβαια για την ξενάγηση θα πρέπει να απευθυνθεί στην Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πατρών. Και τώρα βρίσκεστε στην Ναύπακτο, παρουσιάζεται μία έκθεση. Θέλετε να μας πείτε η έκθεση αυτή μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή για το κοινό? Για το κοινό η έκθεση αυτή θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου. Και επίσης αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι η συμβατική υποχρέωση του προγράμματος είναι η μόνιμη συλλογή του Οικομουσείου να περιδιαβεί τουλάχιστον 4 περιοχές πέρα της πόλης Πάτρας, της περιφέρειάς μας. Έτσι λοιπόν η έκθεση ξεκίνησε από την Πάτρα, κατέβηκε στα Λεχενά του νομού Ηλίας, πήγε στο τρικούπιο εκθεσιακό χώρο του Μεσολογγίου. Αυτή τη στιγμή είναι στο χώρο Ναυπακτία και επίσης θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον κύριο Ράπτη για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε. Μετά θα ξαναγυρίσει στην Πάτρα, όπου για μερικές μέρες ακόμα θα μείνει στην αγορά Αργύρη και μετά θα επιστρέψει στη βάση της στο κέντρο πληροφόρησης στην Ελεκίστρα Πατρών. Κύριε Ράπτη, βρισκόμαστε στο κτίριο Ναυπακτία, εδώ που πραγματοποιείται μία έκθεση του Οικομουσείου Πατρών και ο Δήμος Ναυπακτίας είναι υποστηρικτής και διοργανωτής, θα λέγαμε. Θα μας πείτε δύο λόγια. Έχουμε μάθει να βλέπουμε το Παναχαϊκό από τη στερεά. Πάντα είχα την περιέργεια να δω πώς ακριβώς μας βλέπουν αυτοί προς τα δω. Είναι μία έκθεση που θα πρέπει να τη δουν όλοι, πέρα από τους λάτρες της φωτογραφίας, γιατί πιστεύω ότι έχει να δώσει κάτι εντελώς ξεχωριστό. Πολλά από αυτά που θα δουν θα θυμίσουν Ναυπακτία, θα θυμίσουν θάλασσα. Είναι η αρχή των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Ναυπακτίας. Προσκαλούμε όλα τα σχολεία να έρθουν να την παρακολουθήσουν. Ευχόμενοι χρόνια πολλά σε όλους.